Μου. Λοιπόν, θέμα δεύτερον ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα. Η κατασχέση τραπεζικών λογαριασμών και η ηλεκτρονική πληστηριασμή. Το πλαίσιο και τα μέτρα προστασίας του λαϊκού εισοδήματος και της πρώτης κατοικίας. Το θέμα αυτό έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του κυρίου Γκυζιώτη, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος και βασικός εισηγητής επί του θέματος. Πριν όμως από αυτό, αν θέλετε να κάνετε μία δήλωση, κύριε Γιαννακόπουλο, να την κάνετε. Λοιπόν, επειδή πρέπει να αποχωρήσω μόνο για οικογενειακούς λόγους, θέλω να πω ότι να δώσω συγχαρητήρια στον Ανδρέα τον Κυζιώτη γιατί φέρνει ζητήματα τέτοια και κοινωνικά και λαϊκά ζητήματα και να πω ότι είμαι μαζί του, έστω και νοερά, αλλά πραγματικά πρέπει να φύγω και δεν φεύγω σε αντίθεση με την πρόταση που έχει καταθέσει ο Ανδρέας. Ωραία. Λοιπόν. Όποιοι είναι να φύγετε, να το δηλώσετε στη γραμματέα για να μας διευκολύνετε και όποιοι είναι να μείνετε, να μην κουνηθείτε από θέση σας. Ο κύριος Γκυζιώτης έχει το λόγο για να εισηγηθεί το θέμα. Ορίστε, κύριε Γκυζιώτη. Δεν βάζω χρόνο γιατί είστε εισηγητής. Παρακαλώ την ισχύ. Κύριοι συμπολίτες, όπου έχει θέσεις, μπορείτε να καθίσετε εκτός από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου τραβάτε την καρέκλα όμως προς τα εκεί και κάθεστε. Αν δεν έχει κανένας θέσεις. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η μίνι διαδικασία, κύριε Γκυζιώτη, έχετε το λόγο. Ναι, θα είμαι μεστός και λιτός. Την εισήγηση παρέμβαση που έχουμε σαν λαϊκή συσπήρωση ετοιμάσει, την έχουμε δώσει στους Δημοτικούς Συμβούλους, την έχουμε κοινοποιήσει και στο ηλεκτρονικό τύπο και η πρότασή μας αφορά βέβαια και σε μια συνέχιση της παρέμβασης αυτής, δηλαδή καλούμε τους φορείς, τις συλλογικότητες, το μαζικό κίνημα να πάρει θέση, να τοποθετηθεί, να συγκροτήσει μορφές οι οποίες θα ξεκινήσουν μια προσπάθεια στήριξης τυχόν θετικής απόβασης βέβαια και εναντίωσης σε πληστηριασμούς που μπορεί να γίνουν σύμφωνα με τον νόμο βέβαια, είτε από δήμους, είτε από εφορίες, είτε από τράπεζες, είτε από οτιδήποτε. Ο νόμος 4472, το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, άνοιξε το δρόμο για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Η ανεξάρτητη αρχή δημόσιων εσόδων, με την εγκύκλιο του Δευτέρου του 2018, περιλαμβάνει και τους δήμους που πρέπει υποχρεωτικά από την 1η του Μαΐου του 2018 να διενεργούν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για κατάσχεση κινητών και ακινήτων. Είναι φανερό ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε φαινόμενα μαζικών πληστηριασμών από το σύνολο των κρατικών φορέων, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και πρόθυμους δήμους βέβαια. Η επίθεση αφορά όλα όσα με κόπους μιας ολόκληρης ζωής έχει αποκτήσει λαϊκή οικογένεια, ένα σπίτι, ένα μαγαζί, ένα αυτοκίνητο, ένα μέσο μεταφοράς, οτιδήποτε. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης και των κομμάτων που υπηρετούν, ψηφίσουν και τρέχουν τα μνημόνια, των φοροεισπραγματικών μηχανισμών βρίσκονται τα λαϊκά νοικοκυριά που χρωστούν μικρά ποσά. Γιατί, άμα κοιτάξετε τα στατιστικά στοιχεία, αυτοί οι οποίοι χρωστούν τεράστια ποσά είναι κατοχυρωμένοι, έχουν τους δικούς τους νόμους, αν θέλετε, έχουν τους δικούς τους τρόπους να ξεφεύγουν. Τα τεράστια χρήματα λοιπόν που το 10% φιλετών χρωστούν το 90% των χρημάτων δεν τους τα ζητάνε, δεν μπορούν να τα πάρουν, στρέφονται στη μικρή. Στο μικρό χρέος που έχει η λαϊκή απλή οικογένεια και είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής όπως έχει ασκηθεί, της οικονομικής κοινωνικής κρίσης που έχει φέρει την οικογένεια, τη λαϊκή οικογένεια σε αδιέξοδο, σε ανεργία, σε χαμηλή σύνταξη, σε μεροκάματο της πείνας. Στην πόλη μας, χιλιάδες συνταξιούχοι βλέπουν τη σύνταξή τους να μην φτάνει για να βγάλουν το μήνα. Η πλειοψηφία των επαγγελματιών είναι κατεστραμμένη. Η ανεργία έχει χτυπήσει κάθε οικογένεια και οι εργασιακές σχέσεις έχουν γίνει λάστιχο και ακόμα περισσότερες οικογένειες ζουν με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας. Χιλιάδες συνδυμότητες μας οφείλουν διάφορα ποσά στο Δήμο. Με έτοιμά μου στην οικονομική υπηρεσία μου δόθηκαν τα στοιχεία. Τα πήρα βέβαια χτες. Χτες το απόγευμα ουσιαστικά μου τα δώσανε. Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Μιλάμε ότι το σύνολο φιλετών του Δήμου μέχρι σήμερα είναι 31.749 άτομα. Αυτό τόσο χρωστά στο Δήμο. Ποσά βέβαια που κλιμακώνονται. Δηλαδή μέχρι 300 ευρώ είναι μεγάλη πλειοψηφία. Υπάρχουν και 180 που χρωστάνε πάνω από 3.000 ευρώ
και οι υπόλοιποι κυμαίνονται στα, σε μεσαία ποσά. Τα ποσά αυτά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι από τέλη κατάληψη πεζοδρομίου, μπορεί να είναι από το ποσοστό που πρέπει τα μαγαζιά να πληρώνουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι πρόστιμα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι τέλη από νεκροταφεία, από παιδικούς σταθμούς, από ΤΑΠ, από κάθε είδους που μπορεί να φανταστεί κανείς υποχρεώσεις που έχουν φορτωθεί στην πλάτη μας. Αυτές οι οφειλές αφορούν κατά βάση τους απλούς, τα απλά νοικοκυριά, και εκείνη είναι το ζήτημα για το οποίο εμείς βάζουμε και το θέμα. Γιατί ακούγεται σαν αντίλογος ότι δεν μπορεί κάποιος που είναι σύνομος και πληρώνει το χρέος του στην εφορία ή τον ένφυά του ή το πρόστιμό του και ο άλλος, ας πούμε, να μην το πληρώνει, προσποιούμενος πιθανώς κλπ. Εμείς είμαστε σαφείς σε αυτό, μιλάμε και θα κάνω και συγκεκριμένες προτάσεις, μιλάμε για αυτούς οι οποίοι αποδειγμένα δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Και επειδή έγινε αρκετή συζήτηση και γι' αυτό, δεν ξέρω η δικιά σας εμπειρία τι λέει από το δικό σου περιβάλλον, για να μην πω από το σπίτι σας ή από το σπίτι μου. Έτσι, υπάρχει κόσμος ο οποίος πραγματικά αυτή τη στιγμή μπορεί να χρωστάει το ρεύμα του, να χρωστάει ένα γιατρό, να χρωστάει λίγα δανεικά σε ένα φίλο του, να χρωστάει το φροντιστήριο του παιδιού του, να χρωστάει το νίκη του. Και τι να πρωτοπληρώσει από όλα αυτά όταν βλέπει ότι η σύνταξή του είναι 400-420 ευρώ. Και δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν την ατυχία είτε να έχουν μια ασθένεια στο σπίτι τους, είχαν την ατυχία να απολυθούν ή να φορτωθούν χρέη. Εμείς πιστεύουμε ότι το ζήτημα βέβαια είναι πολιτικό. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει, και το γνωρίζουμε αυτό, δεν υπάρχει δυνατότητα να επιβάλλει σε μια οικονομική υπηρεσία ή σε ένα στελεχός της ή σε ένα υπάλληλο του Δήμου, δηλαδή, να εφαρμόσει κάτι το οποίο αντιβαίνει στον κώδικα και να εκτεθεί. Βέβαια υπάρχουν και δήμαρχοι στην Ελλάδα οι οποίοι ουσιαστικά δεν εφαρμόζουν. Πελετίδης, για παράδειγμα, δεν εφαρμόζει καμία από αυτές τις αποφάσεις. Δεν έχει κάνει τον παραμικρό πληστηριασμό. Υπήρχαν δήμοι, μίλησαμε και Σαριανοί, οι οποίοι μου είπαν ότι με το εντέλεσθε του Δημάρχου και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οικονομική υπηρεσία δεν έχει κάνει καμία κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού μέχρι τώρα και δεν θα κάνει και κανένα πληστηριασμό. Την ευθύνη, την πολιτική την παίρνει πάνω του ο Δήμαρχος. Εμείς έχω τη γνώμη σαν Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, το θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει να πάρουμε, και γι' αυτό επέμενα να υπάρχει και λήψη απόφασης, σε δύο κατευθύνσεις. Η μία να είναι μια πολιτική απόφαση η οποία να απευθύνεται προς το κεντρικό κράτος, προς την κυβέρνηση δηλαδή, και κάποιες αποφάσεις που αφορούν στη δικιά μας λειτουργία στο Δήμο. Θα τις ξεχωρίσω λοιπόν και θα πω προς την κυβέρνηση. Έτσι, διεκδίκηση από την κυβέρνηση για άμεση νομοθετική ρύθμιση που να προστατεύει τη λαϊκή οικογένεια από πληστηριασμούς και κατασχέσεις με γνώμονα την οικονομική της κατάσταση. Στη λογική βέβαια προστασία της λαϊκής κατοικίας. Αυτό και να μην πετάει το μπαλάκι τώρα η κυβέρνηση μέσα από τα νομοσχέδια και στο προηγούμενο θέμα τα συζητάγαμε αυτά, του δίνει τη δυνατότητα του Δήμου να πληστηριάσει ακόμα και για 500-600 ευρώ το σπίτι. Ενδεικτικά έχω γράψει από κάτω, το οποίο δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι αυτό το ζήτημα της συζήτησης, με την έννοια της ποσόστοση τώρα, όχι 12 αλλά 15, όχι 10 αλλά 5.000 ευρώ, αλλά προφανή είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαγραφή σε μακροχρόνια ανέργους συγκενταγμένους στο ΚΕΑ, πλήρη διαγραφή σε άτομα που έχουν οικογενειακό εισόδημα χαμηλό την τελευταία πενταετία. Σε κάθε περίπτωση, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα και να ρυθμιστεί νομοθετικά και αυτό από την κυβέρνηση για συγκρότηση μιας επιτροπής από υπαλλήλους κοινωνικής υπηρεσίας και εκπροσώπων των παρατάξεων, μια θεσμική επιτροπή δηλαδή, κατοχυρωμένη, που θα εκτιμά και θα εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για οφειλέτες με σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Οι επόμενες έχουν να κάνουν οι προτάσεις μας με την διοίκηση του Δήμου. Θα εκτιμάμε ότι θα πρέπει να υπάρχει άμεση εκπαίδευση των αιτήσεων των δημοτών για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί ξαναπήγα στο γραφείο του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας και η μπάκι με τις αιτήσεις που είναι κάπου 600, δεν υπάρχει υπάλληλος, λέει, για να τρέξει τις αιτήσεις των κοινωνικών τιμολογίων και κάθεται εκεί επί μήνες.
σε αναντιστοιχεία με την υπηρεσία απέναντι στο πέντε γραφείο που έτρεχε τα καινούργια πρόστιμα και την κοινοποίησή τους σε αυτούς που χρωστάνε. Υποχρεωτική ειδοποίηση όλων των οφειλετών για την κατάστασή τους, τα μέτρα της κυβέρνησης που έχουν επαρθεί, τον νόμο δηλαδή, και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Τρίτο, παροχή νομικής πληροφόρησης και υπηρεσίας νομικής προς τους οφειλέτες, οι οποίοι θα ψάξουν να βρουν τρόπους πώς και τι πρέπει και μπορούν να κάνουν. Τέταρτο, το οποίο είναι και διαχρονικό βέβαια, επανεξέταση στην κατεύθυνση της σημείωσης των κάθε είδους τελών, των κατοίκων και δημοτών προς το Δήμο. Θα συζητηθούν και τα τέλη βέβαια, υπάρχουν τέλη του νεκροταφείου, υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, υπάρχουν δεκάδες τα τέλη κατάληψης, τα πρόστιμα καθαριότητας, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Εμείς καλούμε άτομα φορείς συλλογικότητες στη συγκρότηση μιας πλατείας Επιτροπής Αγώνα ενάντια στις κατασχέσεις στους πληστηριασμούς και στην ανάληψη πρωτοβουλειών ενημέρωσης και δράσης. Δημόσια συγκέντρωση και διαμαρτυρία θα την προκαλέσουν τον επόμενο χρονικό διάστημα οι φορείς οι οποίοι θα πάρουν τα κείμενα, θα πάρουν τις αποφάσεις, θα ήδη έχουν σταλεί σε όλους σχεδόν τους φορείς της Αγίας Παρασκευής. Υπάρχουν σύλλογοι και φορείς οι οποίοι έχουν πάρει και σωματεία που έχουν πάρει αποφάσεις στην κατεύθυνση αυτή. Η δουλειά της λαϊκής εισπύρωσης όσον αφορά το εισηγητικό της και την πρωτοβουλία της σταματάει εδώ. Συμμετέχει η Λαϊκή Συσπήρωση σε κάθε προσπάθεια που θα γίνει διασυλλογική κινημάτων φορέων στην Αγία Παρασκευή. Θα συμμετέχει ενεργά δραστήρια με τα μέλη της και με τη φυσική της παρουσία. Στην κατεύθυνση αυτή θα την πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση οι φορείς να την προχωρήσουν και να αναντιωθούν και να πάρουν και πρακτικά μέτρα στην κατεύθυνση του να αποτραπούν και στην πράξη πληστηριασμοί κατοικίας. Αυτό είναι το σκεπτικό μας, αυτή είναι η πρότασή μας. Θα έλεγα ότι, Δήμαρχε, τα στοιχεία αυτά, τα οποία τρέχουν βέβαια, είναι 4 σελίδες, δεν στάθηκε αναλυτικά κατά κατηγορία. Θα μπορούσε, γιατί υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή, να δοθούν στις παρατάξεις, στους δημοτικούς συμβούλους, να έχουν την εικόνα, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη και από αυτή που νομίζαμε, μέχρι να τα πάρουμε στα χέρια μας τα στοιχεία αυτά, τα κατηγοριοποιεί. Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες που χρωστούν εδώ χρήματα, είναι ομαδοποιημένα. Το ύψος των 7 εκατομμυρίων ευρώ που είναι το συνολικό χρέος είναι σε μεγάλο βαθμό πλασματικό, γιατί εκεί πέρα μέσα είναι και το σύνολο προσαυξήσεων που είναι περίπου τριπλάσιο του αρχικού ποσού και επίσης είναι και τα πρόστιμα που παίρνουν παρά τις προσαυξήσεις τα ποσά αυτά που μπορεί να είναι και διπλασιασμός. Γι' αυτό το ποσό των 7 εκατομμυρίων είναι και σε μεγάλο βαθμό πλασματικό. Ευχαριστούμε κύριε Κυζιώτη. Το λόγο έχει κύριος Δήμαρχος και... Συγγνώμη. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος και μετά θα γραφτούν μιλητές από τους συναδέλφους και θα δοθεί και ο λόγος αν θέλετε κάποιος από τους συμπολίτες να μιλήσει. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Η πρόταση που κάνει ο Ανδρέας Γιζιώτης δεν είναι πρώτη φορά που το ρωτάει. Σήμερα το εισήγαγε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις άλλες φορές εγώ έδωσα μια απάντηση όσον αφορά το τι και πώς μπορεί να κάνει ο Δήμος. Ωστόσο, η σημερινή εισαγωγή του θέματος μας δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα και βεβαίως να βρούμε τρόπους να αντιπαρατεθούμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ειδικά που είναι πραγματικό το πρόβλημα των ανθρώπων, αλλά είναι και ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό που γίνεται στους Δήμους. Οι οφειλές προς τους Δήμους είναι ποσά που προέρχονται από κανονιστικές πράξεις που έχει ψηφίσει ο Δήμος όπως ορίζει ο νόμος ή είναι ποσά που έχουν ανατεθεί στο Δήμο από την κεντρική διοίκηση να εισπράξει. Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία εισπράξης των οφειλών προς το Δήμο ακολουθεί τις διατάξεις του κώδικα εισπράξης δημοσίων εσόδων, είναι ΚΕΔΕ τα αρχικά, και υπεύθυνος για την επιβολή των αναγκαστικών μέτρων εισπράξης είναι ο προϊστάμενος της Ταμιακής Υπηρεσίας ή ο Δημοτικός Ταμείας που έχει προσωπική ευθύνη για την μη έγκαιρη διαδικασία εισπράξης. Η Ταμιακή Υπηρεσία για την εισπράξη αυτών των οφειλών προβαίνει σε συστηματική ενημέρωση των οφειλωτών με επιδόσεις δύο φορές, με επιστολές που πάνε ως επιδοτήρια συστημένα δύο φορές στους οφειλέτες. Είμαι δικαστικό επιμελητή
και μετά από μεγάλο διάστημα από τη δεύτερη ενημέρωση, και σας μεταφέρω ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία για την αρμόδια υπάλληλο, που την έχουν δει αρκετοί και έχουν κουβεντιάσει μαζί της, μετά από τη δεύτερη ενημέρωση, μετά από μεγάλο διάστημα, προβαίνει σε διαδικασίες αναγκαστικής σύσπραξης των οφειλών, ανεξάρτητα από τη βούληση της Δημοτικής Αρχής. Το έχω περιγράψει και άλλοτε. Με επισκέφθη μια μέρα, πάει καιρός, και μου είπε: «Δήμαρχε, θα μπορούσα να μην σε ενημερώσω καθόλου, απλά σε ενημερώνω ότι αυτό το κάνω και δεν μπορείς να το αλλάξεις εσύ, και θα μπορούσα και να μην σε ενημερώσω. Απλά σε ενημερώνω». Στα πλαίσια αυτά, όταν υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα και αναφέρεται, διαβιβάζεται στην κοινωνική υπηρεσία για τη γνωμοδότησή της και εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαδικασία διαγραφής προσαυξήσεων, όπως και τη δυνατότητα ύπαρξης περισσότερων δόσεων. Επειδή οι οφειλές προέρχονται από πολλές διαφορετικές κατηγορίες εσόδων, συμφωνούμε, νομίζω είναι και πρόταση που γίνεται στην εισήγηση, να φτιάξουμε μία διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία θα μελετήσει όλες τις περιπτώσεις, να προτείνει για την κάθε μία κατηγορία συγκεκριμένα μέτρα, χωρίς όμως να αρενείται η αρχή της ισότητας των πολιτών και της ισονομίας, το πόρισμα να επιδιαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. Σας ενημερώνω ότι από τη μεγάλη πλειοψηφία των αποπειρών κατασχέσεων που είναι τώρα μέχρι τα 800 ευρώ και άνω, δεν έχουν πειραχτεί οι κατασχέσεις κάτω από 800 ευρώ, δεν βρέθηκε τίποτα στο λογαριασμό και δεν εισπράχθηκε τίποτα. Από το 800 και πάνω, στους πολλού, εγώ έχω, μεταφέρω τα στοιχεία όπως τα έχεις πάρει και εσύ και τα οποία μπορεί να τα πάρει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχω καθόλου αντίρρηση. Ας πούμε, επί συνόλου 15 μεγαλοφιλετών του Δήμου άνω των 50.000 ευρώ, που αφορά κυρίως τέλη, δεν έχουμε εισπράξει κανένα ποσό, ούτε προσήλθε κανείς να ρυθμίσει με τις ευνοϊκές διατάξεις των 100 δόσεων του 4482 του 2017. Επί συνόλου 64 οφειλετών άνω των 5 έως 49.000 έχουν εξοφλήσει μόνο 10 άτομα. Τον Οκτώβριο του 2017 στείλαμε email σε 3.700 ληξιπρόθεσμους οφειλέτες του Δήμου για να τους ενημερώσουμε για τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 4483 με τις 100 δόσεις και την παραγραφή των προσαυξήσεων. Ανταποκρίθηκαν από την ειδοποίηση αυτή περίπου 500 άτομα, στείλαμε σε 3.700, εκτός από αυτούς που ήθελαν να ρυθμίσουν από μόνοι τους. Υπάρχουν και άλλα που θα μπορούσα να διαβάσω. Δεν έχει νόημα, όσο από ένα σημείο και πέρα μπορεί να με συμπληρώσει ο γραμματέας που έχει ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα και που η απάντηση σε ανώτατο επίπεδο της οικονομικής υπηρεσίας είναι ότι, για παράδειγμα, και στο λέω, αγαπητέ Αντρέα, εν πλήρη, ότι δεν μπορεί να γίνει πλήρης διαγραφή σε άτομα που έχουν έως 12.000. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Από ανθρώπους που θα το υποστήριζαν αμέσως. Και τα υπόλοιπα, αρκετά από όλα αυτά. Ένα θέμα σοβαρό είναι αυτό που είπες για το κοινωνικό τιμολόγιο. Αυτό θα λήξει στις 26 Μαΐου, όπου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάπτωσης στο καινούριο σύστημα. Σε 10 μέρες θα έχει λήξει αυτή μας η αδυναμία να το εξυπηρετήσουμε, παρότι όταν έρχεται ένας-ένας, αυτό λύνεται σχετικά εύκολα. Όχι σχετικά εύκολα, λύνεται αμέσως. Εμείς μπορούμε να δούμε όλα αυτά, την παροχή νομικής πληροφόρησης, δηλαδή θα βρούμε σίγουρα νομικό που θα βοηθήσει ανιδιωτελώς αυτή την υπόθεση. Να ενημερώσουμε βεβαίως όλους τους οφειλέτες για την κατάσταση, τα μέτρα της κυβέρνησης και τις φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εγώ θα έλεγα, και να επιλέξουμε πού πρέπει να διαμαρτυρηθούμε, για ποιο θέμα, να το ορίσουμε όμως το θέμα, διότι δεν είναι σωστό να χρωστάει κάποιος και να μην έρχεται να μας το πει ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, διότι εκεί κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, και επιδόματα δίνει η κοινωνική υπηρεσία και μεταφέρει και κάνει δόσεις κλπ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να το αγνοεί κανείς αυτή την ειδοποίηση. Και μετά έρχεται η υπηρεσία και λέει: «Εγώ θα επιδώσω». Και δεν σε ρωτάω, Δήμαρχε.
είναι σημαντικό. Προχτές με ποιον μίλαγα, κάποιο δικό μας εδώ μίλαγα, ο οποίος λέει χρωστάω στο ΤΕΒΕ, δεν με έχει ενοχλήσει κανένας, δεν πάω. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν είναι καλό να γίνεται, όχι δεν γίνεται, γίνεται και παραγίνεται. Δεν είναι καλό αυτό. Όταν πρέπει κανείς να το παλέψει αυτό, να έρθει να πει ποιος μπορεί να τον βοηθήσει κλπ. Το δεν ασχολούμαι καθόλου και δεν ενημερώνω κανέναν και δεν ζητάω βοήθεια από την κοινωνική υπηρεσία, από το Δήμο ιδιαίτερα, που έχουμε κατ' επανάληψη εξυπηρετήσει ανθρώπους και έχουν φύγει ευχαριστημένοι από μακριά, από κοντά, που συνέπεσε να έχουν εδώ οφειλές, δεν μπορεί να το βοηθήσουμε ιδιαίτερα. Ωστόσο, να πάμε σε αρκετή από αυτή την κατεύθυνση που δίνεις, να δούμε πού πρέπει να κάνουμε μια επίσκεψη διαμαρτυρίας, συζήτησης, δεν ξέρω τι, να πάμε σε μια συγκέντρωση, αλλά να, είναι, να πιάσει τόπο, να μην είναι, ας πούμε, κάτι, λέω εγώ τώρα, έτσι, και είμαστε και εδώ άνθρωποι που γνωριζόμαστε λίγο, αλλά πάνω απ' όλα να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε μέσα από τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή, η οποία θα κάτσει να μιλήσει σοβαρά για την κάθε περίπτωση και θα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο απαλλαγές που να μπορούν να μην χτυπήσουν στην αποκεντρωμένη και απορριφθή, όπου θα έχουμε και από τις δύο μεριές, ας πούμε, ότι δεν τα καταφέρνουμε. Εδώ υπάρχει ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το παλέψουμε πολύ συγκεκριμένα, να μην στουκάρουμε, να πετύχουμε. Και το να πετύχουμε σημαίνει πρώτα απ' όλα να φωνάξουμε δυνατά και από το μικρόφωνο και από ανακοινώσεις και όπου μπορούμε, ότι όποιος δεν μπορεί να πληρώσει να έρθει στο Δήμο. Θα τον δεχτούμε και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ας πούμε τώρα, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα και δεν ξέρω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να βρούμε μια λύση. Το καλό της συζήτησης, το βασικό ερώτημα, Δήμαρχε, έτσι, γιατί λες για τον νόμο. Ο νόμος είναι αυτός, τι να κάνω. Ο νόμος, λοιπόν, θα έρθει υπάλληλος της ταμικής υπηρεσίας και θα σου πει πληστηριάζει το σπίτι του Ανδρίτσου. Δεν έχουμε φτάσει σε κανένα πληστηριά. Θα φτάσουμε, μα ο νόμος το λέει. Και η υπάλληλος μπορεί και να μην σε ρωτήσει από τι είπες. Τι θέση παίρνουμε. Όχι μια στιγμή, αυτό είναι πολιτικό το ζήτημα. Πρέπει να πάρουμε θέση σε αυτό. Να πάρουμε θέση σε αυτό. Δηλαδή, τι λέμε εδώ, ότι επειδή ο νόμος ορίζει και η ταμιακή υπηρεσία υποχρεούται, μπορεί να μας το πει κιόλας, του πληστηριάζει από το σπίτι του Ανδρίτσου. Αυτό το ερώτημα τώρα. Εδώ, εδώ έχουμε φτάσει. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Τι θα κάνουμε σε αυτό. Εδώ πρέπει να αναντιωθούμε, είπαμε. Θα μας το πει και διαπαραταξιακά, θα κρίνουμε αυτό που πληστηριάζει αφορά έναν άνθρωπο που είναι πρώτη κατοικία, που είναι άνεργος, που δεν έχει χρήματα. Και βεβαίως θα πάμε να τον υπερασπιστούμε. Κατ' επανάληψη, έχω πάει στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου παλιότερα. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνονται. Γίνονται ηλεκτρονικά, τι έχει μηχανευτεί το σύστημα. Αλλά θα είμαστε μαζί με αυτόν που του πληστηριάζει ή ο Δήμος, ο δικός μας για παράδειγμα. Και είναι σε απόλυτη ανεπάρκεια. Όχι, θα πάμε όμως να υπερασπιστούμε κάποιον που τα έχει κρύψει. Ωραία. Για να προχωρήσει. Αντρέα, κύριε Κυζιώτη, για να. Κύριε Κυζιώτη, για να προχωρήσει. Δήμαρχε, για να προχωρήσει η συζήτηση. Να γραφούν ομιλητές και όταν θα φτάσουμε στο διατάφτα της απόφασης να μιλήσουμε πάλι. Λοιπόν, ποιος θέλει να μιλήσει από τους κυρίους συναδέλφους. Ερωτήσει αυτά. Ωραία, ερωτήσεις λοιπόν, ποιοι έχουν ερωτήσει. Ο κύριος Ζορμπάς, δεν έχει σημασία, ο κύριος Ζορμπάς, ο κύριος Τσιαμπάς. Άλλος συνάδελφος, ορίστε κύριε Ζορμπά, ερωτήσεις. Λοιπόν, γνωρίζει κάποιος, πιθανόν ο Αντρέας που πήγε και έψαχνε τα στοιχεία ή ο γραμματέας, πόσα χρήματα έχει σπράξει ο Δήμος από καταστάσεις τα τελευταία τρία χρόνια. Δυστυχώς ή ευτυχώς αρκετά. Το αρκετά είναι και 150 ευρώ, είναι και 200.000, 300. 360.000. Πόσες? 360.000. Η συνολική εισπράξη αυτά που έξεσαι. Αυτά είναι συνολική εισπράξη, όχι από κατασχέσεις. Όχι, αυτό που λέει ο Δήμαρχος είναι μόνο. Λοιπόν, 360.000 είναι με, με αυτά που πήραν από τις τράπεζες. Ναι. Ωραία, ο κύριος Σιαμπάς, ερώτηση. Επειδή, κύριε Κυζιώτη, το θέμα είναι και πολιτικό, αλλά και κοινωνικό. Διάβασα τις προτάσεις που μας στείλατε, το δεύτερο έγγραφο. Εντάξει. Και έχει πάρα πολλά τεχνικά στοιχεία μέσα.
άκουσα και αυτά που είπατε τώρα και επειδή θα πάμε για ψηφοφορία, θα ήθελα να συγκεκριμενοποιήσουμε την πρότασή σας το τι θα ψηφίσουμε για να ξέρουμε και εμείς. Διότι σε πολλά από τα τεχνικά θέματα που βάλατε σε αυτό που μας στείλατε δεν συμφωνώ. Σε άλλα όμως συμφωνώ. Γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν να συγκεκριμενοποιήσουμε την πρόταση που θέλετε. Αυτό δεν είναι ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Όχι, αυτό δεν είναι ερώτηση. Βεβαίως, να συγκεκριμενοποιήσει λοιπόν τα τεχνικά θέματα. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Στον κύριο Ζορμπά απαντήσαμε. Απαντήστε στον κύριο Τσιαμπά, κύριε Κυζιώτη, για να προχωρήσετε τις τοποθετήσεις. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Έχει και μισό λεπτό, Αντρέα, μισό λεπτό. Έχει η κυρία Ειδίνη. Δεν την βλέπω επειδή είναι αριστερά μου και δεν έχω οπτική. Κυρία Ειδίνη, ορίστε την ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω, Αντρέα, αυτό το κείμενο το βάζεις σε ψηφοφορία συνολικά ή μόνο τις προτάσεις? Ευχαριστώ. Όχι, δεν παίρνει όλο το κείμενο συνολικά, εννοείται, σε ψηφοφορία. Σε ψηφοφορία υπάρχουν δύο κατηγορίες προτάσεων. Η μία είναι η πολιτική πρόταση που ζητάει από την κυβέρνηση για άμεση νομοθετική ρύθμιση που προστατεύει την πρώτη κατοικία, δηλαδή κανένας πληστηριασμός προς κατοικίες. Αυτό είναι. Έτσι, το δεύτερο είναι να νομοθετήσει ώστε να υπάρχει η διαδικασία από το Δήμο και από την κοινωνική υπηρεσία, την οποία την εμπλουτίζουμε και εμείς για παραταξιακά, να μπορεί να εκτιμάει κατά περίπτωση. Αυτό το αφήνει η Δήμαρχη, όπως το είπες και εσύ, το έγγραφο της Δυναμικής Υπηρεσίας το αφήνει μέσα σαν δυνατότητα και τώρα. Δεν ξέρω αν 100% ισχύει αυτό, γιατί λέει κατά περίπτωση μπορεί η κοινωνική υπηρεσία να διαγράψει και χρέη. Άρα λοιπόν, αν ισχύει να συνεχίσει, αν δεν ισχύει, αν ισχύει να ενημερωθούν όλοι οι κάτοικοι να έρθουν εδώ να δηλώσουν, αλλά να ενημερωθούν. Γιατί μέλιστα λήκαν σε 3.700 άτομα από τα 37.000 άτομα. Δεν υπάρχουν. Αυτές και τα άλλα αφοράν ακριβώς το Δήμο. Δηλαδή αυτό που ο Δήμαρχος είπε ότι θα προχωρήσει κλπ. Η επανεξέταση, η νομική πληροφόρηση και κάλυψη της αυτής, η υποχρεωτική ειδοποίηση. Και το άλλο είναι γενικό βέβαια. Δεν θα το βάλω με την έννοια να βάλουμε τώρα όλα τα ποσά. Οι προτάσεις, όχι όμως... Εντάξει, αυτό είπα, μισό, τα ποσά μέχρι 12, μέχρι 15 κλπ. Είναι δείγμα σαν σχήμα λόγου. Δεν το βάζω αυτό. Αυτό δεν μπαίνει. Επιμένω. Λοιπόν, τοποθετήσεις, ποιος θέλει? Μισό λεπτό να γράφω. Ο κύριος Ζορμπάς. Ο κύριος Γιώτης έκανε τοποθέτηση. Ο κύριος Μιλωνάκης. Ο κύριος Τσιαμπάς. Ο κύριος Ανδρίτσος. Ο κύριος Ισαΐας. Η κυρία Ρεμπούτσικα, ο κύριος Γιώτσας, η κυρία Γκιώκα, ξαναλέω τα ονόματα, ο κύριος Ρουμπάς, ο κύριος Ανδρίτσος, ο κύριος Μιλωνάκης, ο κύριος Τσιαμπάς, ο κύριος Σαΐας, η κυρία Ρεμπούτσικα, ο κύριος Γιώτσας, η κυρία Γκιώκα, τα είπα όλα, και η κυρία Ειδίνη. Από τους συμπολίτες θέλει να μιλήσει κάποιος. Πείτε μου αν θέλετε τα ονόματά σας. Ο κύριος Δάρας θέλει να μιλήσει. Από το Σωματείο των Εργαζομένων, η κυρία Πινελόπη, από το Σωματείο Εργαζομένων. Η πρόεδρος των Κοντοπεύκου, κυρία Κουτσογιάννη. Μπορείτε να μου κρύψετε τη θέα. Πείτε μου το όνομά σας. Το όνομά σας. Η κυρία Πετρή. Λοιπόν, ναι, οκ. Okay. Η κυρία Καρασταμάτη. Από συνταξίουχους ΣΥΚΑ, τόσο νέα. Από εδώ, κάποιος άλλος. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Ζορμπά, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Μια κουβέντα να αντιλάβεις υπόψη, Ζορμπά. Είπαμε ναι στη διαπαραταξιακή, προστασία πρώτης κατοικίας ναι, κανένας πληστηριασμός ναι. Λοιπόν. Καμία άλλη διακοπή από κανένα. Ο κύριος Ζορμπάς, τρία λεπτά, ορίστε κύριε Ζορμπά.
Λοιπόν, εκτός του Δημάρχου. Ο Δημάρχος μιλάει όποτε θέλει. Όποτε θέλει. Λοιπόν, οφείλω να θυμίσω ένα γεγονός. Το 2014 ζητήθηκαν από την τότε κυβέρνηση, με νόμο βέβαια, οι φάκελοι των εργαζομένων να ελεγχθούν αν έχουν τα απαραίτητα η διευθύντρια διοίκηση, η κυρία Τύπα. Μας καταγγέλατε τότε, κύριε Σταθόπουλε, τι δεν μας λέγατε. Μνημονιακούς, γερμανοτσολιάδες, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, σήμερα ακριβώς ανάλογο είναι αυτό που σας έχει δώσει η σημερινή μνημονιακή κυβέρνηση. Η σημερινή μνημονιακή κυβέρνηση, η οποία έχει ψηφίσει ένα νόμο, τον νόμο των καταστάσεων. Και δεν δίνεται κανένα εντέλεσθε στην οικονομική υπηρεσία να μην προχωρήσει παρακάτω. Το μόνο όμως εντέλεσθε το οποίο προφανώς δώσατε, και θέλω από τυχαίο γεγονός το ανακάλυψα προσφάτως, οι εργολάβοι της ΕΙΔΑΠ, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του αερίου, έχουν διαλύσει την πόλη. Διαχρονικά, όχι τώρα. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι εργολάβοι έχουν φάει πολλά πρόστιμα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, τα οποία είναι πιστοποιημένα, καταγεγραμμένα στο τμήμα εσόδων. Μπορείτε να μας πείτε ένα πρόστιμο από αυτά των εργολάβων, το οποίο είναι στην εφορία με δέσμευση του αφουμού του εργολάβου και κατάσταση των λογαριασμών? Κανένα. Ένα ήταν και δώσατε εντολή να γυρίσει πίσω. Βεβαίως ένα ήταν και δώσατε εντολή. Και ήταν της ΕΙΔΑΠ. Προφανώς δεχτήκατε τηλέφωνο από κάπου. Λοιπόν, αύριο το πρωί λοιπόν περιμένω από εσάς τους επαναστάτες, όλα τα πρόστιμα των εργολάβων που είναι από καιρό στο Δήμο, των εργολάβων όλων, των εργολάβων των 10, να τα βεβαιώσετε στην εφορία για να τους καταστήσετε τους λογαριασμούς. Αύριο το πρωί περιμένω να το κάνετε. Κύριε Εγγόνη, κύριε Γραμματέα, κύριε Δήμαρχε. Αλλά δεν θα το κάνετε. Γιατί σας δεσμεύουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι σας τηλεφωνούν να μην το προχωρήσετε. Αλλά του κακομύρη, του φτωχού που έφυγε 2-3 χιλιάδες για να μην πεθάνει, να μπορούν να τον θάψουν και έχει το λογαριασμό του με το γιο του, τα καταστήσατε. Και χωρίς τις καταστήσεις των λογαριασμών, αυτών των λογαριασμών από την τράπεζα, τα 360 χιλιάρικα, αν δεν είχατε εισπράξει τον τελευταίο περίπου 1,5 χρόνο, συν το ΤΑΠ, δεν θα μπορούσατε να δώσετε τη μνημονιακή δόση για τη Βίλα Ιόλα. Έτσι μπορέσατε και εξοφλήσατε τα 750 και τα 445. Μια αγορά η οποία, να ακουστεί ξανά το κάτι ξανακαταγράφω, ο εργολάβος, ο επιχειρηματίας αγόρασε το ακίνητο επίσημα, φαίνεται το ότι, δεν ξέρω αν αυτά που λέει ο κύριος Κονταξής, ότι άλλα φαινόσατε και άλλα πηγαίνανε κάτω από το τραπέζι σε παλιές αγορές, προφανώς γνωρίζει ίσως, 1.625.000 και ο Δήμος το πλήρωσε μετά από 17 χρόνια στην κρίση με τις τιμές ακινήτων στον ΑΔΥΡ, 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το κάνατε μόνο εσείς. Επαναλαμβάνω. Δεν θα μπορούσε να το κάνει άλλος. Μόνο εσείς θα μπορούσατε να δώσετε αυτά τα χρήματα για μια τέτοια αγορά. Και έρχεστε σήμερα ως αριστερή σε εισαγωγικά διοίκηση του Δήμου. Λέτε ότι είστε αριστερή, σιγά μην είστε αριστερή. Άμα είστε αριστερή ήταν έτσι, εγώ θα ήμουν Τσε Γκεβάρα. Λοιπόν, έρχεται σήμερα και προχωράτε σε καθημερινές καταστάσεις. Αυτό κάνατε. Αυτό κάνετε. Τις αλυσίδες αλλού, κύριε Εγγόνη, όχι σε μένα. Αλλού, όχι σε μένα. Παρακαλώ, κύριε. Εντάξει, αλλού, όχι σε μένα, σε αλυσίδες. Παρακαλώ. Εντάξει. Παρακαλώ, κύριε. Το ποιος προστάτευσε όταν μπήκαν οι φασίστες στην ιατρική το 77 της ΕΠΕΝ, μπορεί να πάει να ρωτήσει το Γιάννη το Μουζάλα, να πούμε. Το οποίο βγήκε μπροστά και σταμάτησε την επίθεση των φασιστών της ΕΠΕΝ. Ο Βασίλης ο Ζορμπάς, μέσα από το αμφιθέατρο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ο κύριος Δήμαρχος να πει μια κουβέντα. Σε παρακαλώ, γιατί εδώ τώρα πρέπει να έχουμε και μια σοβαρότητα. Λοιπόν, τώρα η διασύνδεση του Ζορμπά με την Ιόλα και με το αυτό που το διαπραγματεύονταν σε μεγαλύτερη τιμή και λοιπά, δεν χρειάζεται να τα λέω. 5 εκατομμύρια, εντάξει. Αλλά το τι κάναμε με τον Ιόλα, κάναμε ό,τι κάναμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με μεγάλη πλειοψηφία κιόλας, αυξήσαμε τις δόσεις, κάναμε ό,τι μπορέσαμε εκείνο το βράδυ και το θυμάστε το θυελώδες βράδυ και αυτή τη στιγμή μαζεύονται υπογραφές από διανοούμενους όλης της Αθήνας
υπέρ του Ιόλα και θα το δείτε και στο μέλλον ότι θα χρηματοδοτηθεί η ανάπλαση του χώρου και θα είναι ένα κόσμημα για την Αγία Παρασκευή. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν μιλάς και λες κάνουμε εμείς κατασχέσεις, κάνει η οικονομική υπηρεσία που σε ανώτατο επίπεδο μας είπε ότι δεν μπορεί να μην γίνεται αυτό που γίνεται τώρα και που έχει οδηγήσει σε αυτή την ίσπραξη που είπα και δεν χρειάζεται να την ξαναπώ και δεν έχει να κάνει αυτό ούτε με δικές μου επιθυμίες, ούτε με επιθυμίες κανένας. Μετέφερα την ακριβή ενημέρωση. Να πω δε ότι θα σας πω τι αποφάσισε και ο Πελετίδης στο Δημοτικό του Συμβούλιο, προχτές το αποφάσισε, και είναι ρύθμιση κυρίως, πάνω από 50.000 κλπ. Και κάτω θα σας μεταφέρω πλήρως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μην κατηγορούμε κανέναν, διότι δεν το επιλέγει κανένας αυτό που γίνεται και είμαστε διατεθειμένοι να αντισταθούμε στους πληστηριασμούς, ιδιαίτερα σε όλους τους πληστηριασμούς, αλλά να δούμε αν θα εμφανιστεί κανένας Χ μεγαλοκαρχαρίας που δεν θέλει πληστηριασμό, και θα τα αποφασίζει όλα η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, στην οποία θα κατατίθονται όλα τα στοιχεία. Το λόγο έχει ο κύριος Ανδρίτσος. Ναι, είναι λίγο 2-3 θέματα ταυτόχρονα. Το ένα θέμα είναι ο αγώνας ο οποίος πρέπει να κάνουμε και ως Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτή την κατεύθυνση, απέναντι στην κεντρική διαδικασία πληστηριασμών και δι' ηλεκτρονικών πληστηριασμών που γίνεται τώρα, τον πρόσφατο νόμο ο οποίος φέρνει την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληστηριασμών από 1η Μάη, νομίζω τέλος πάντων το γράφει και το κείμενο ακριβώς, και μετά, και το μεγάλο θέμα της λαϊκής κατοικίας. Ένα σχετικά αυτοτελές, αλλά στην ίδια κατηγορία θέμα, είναι το θέμα των κατασχέσεων από λογαριασμούς που κάνει και ο Δήμος, και επίσης πρέπει να το συζητήσουμε, και δεν είναι ακριβώς ίδια τα θέματα. Σε κάθε περίπτωση είναι και τα δύο εξίσου σοβαρά και τα συζητάμε μαζί. Από τη μεριά μας, ως Φυσάη Κόντρα, θα ψηφίσουμε την πρόταση της Λαϊκής Πύρωσης και μάλιστα θα συμμετάσχουμε και αν συγκροτηθεί μια ανοιχτή πρωτοβουλία, αγώνα, αυτό, σε αυτή τη λογική όπως υλοποιηθεί, και πιστεύουμε και ειλικρινά ότι θα είναι και σε πολύ καλή κατεύθυνση, όπως και όλες οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια έξω από ειρηνοδικεία ή και πρόσφατα έξω από γραφεία συμβολεογράφων και το καθεξής, συνέβαλαν καθοριστικά στο να φτάσουμε σήμερα, στο να μπορούμε ακόμα και εδώ να τα συζητάμε, γιατί αν τα αφήνανε τα πράγματα το κίνημα έτσι απλά, θα είχαμε ήδη πολύ ακραίες καταστάσεις. Θέλω να πάρω το χρόνο για 2 λεπτά μόνο και να πω κάτι, γιατί τα του Δήμου και όλα τα ξέρετε περισσότερα και είπαμε θα τα δούμε και στην πορεία του αγώνα. Υπάρχει ένας ειδικός τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκε αυτό, ας πούμε, το φαινόμενο γύρω από τους πληστηριασμούς κατοικίας στην Ελλάδα. Δεν είναι, για παράδειγμα, ολόιδιος με τον τρόπο που εκδηλώθηκε αυτό στην Αμερική, όπου η ιστορία είναι περίπου γνωστή. Τη δεκαετία του 70, νεοφιλελευθερισμός, μείωση των μισθών και των συντάξεων. Για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες, χαλαρώσανε οι περιορισμοί στα στεγαστικά δάνεια, δόθηκαν στεγαστικά δάνεια σε ασθενείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίες στη συνέχεια οι όροι των δανείων άλλαξαν ραγδαία. Οδήγησε μετά τη δεκαετία του 2000 σε πολύ μεγάλο κομμάτι ανεξόφιλτων δανείων, τα οποία ήταν τα λεγόμενα κόκκινα, και οδήγησε αυτό το 2007 στην κατάρρευση της Lehman Brothers και συνολικά του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στην Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη εμφάνιση αυτό. Γιατί στην πραγματικότητα το ιδιωτικό χρέος δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο ήταν στην Αμερική. Και ο βασικός λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η χώρα αυτή την κατάσταση είναι διότι επέλεξε συνειδητά το κράτος και οι ελληνικές κυβερνήσεις να μεταφέρουν μέρος του δημόσιου χρέους στις πλάτες να το κάνουν ιδιωτικό χρέος. Γιατί ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, η οποία είτε είχε ένα σχετικά χαμηλό δάνειο, είτε απλά χρώσταγε ή είχε να χρωστάει σε ασφαλιστικά ταμεία, δέκο και το καθεξής, βρέθηκε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να πολλαπλασιάζεται ο μισθός, η σύνταξή του, και να αυξάνονται την ίδια στιγμή οι φόροι και όσα έχει να πληρώσει. Αυτό οδήγησε κατά βάση τις λαϊκές οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν μεγάλα εισοδήματα
Είχαν όμως ιδιοκτησία κατοικίας, που αυτό ήταν ο τρόπος με τον οποίο επιλύθηκε το στεγαστικό ζήτημα στην Ελλάδα, γιατί ποτέ δεν υλοποιήθηκαν μεγάλα προγράμματα κοινωνικής ή λαϊκής κατοικίας, αντιθέτως με την ιδιοκατοίκηση και το μικρό σπίτι της γιαγιάς, του θείου, του εσύ ή έστω με το ψιλολευτό, το οποίο βγήκε τη δεκαετία του 80 και του 90 και το δανεισμό, μετατράπηκαν όλες αυτές οι οικογένειες από σχετικά κανονικές μεσαίες, ας πούμε, σε ένα βαθμό, αλλά μπορούσαν με κάποιο τρόπο να εξασφαλίζουν το βιοπορισμό τους, να είναι οφειλέτες, και κατά βάση αυτή τη στιγμή συντελείται ή επιχειρεί να συντελεστεί, και το κίνημα την έχει εμποδίσει, μια τιτάνια διαδικασία υφαρπαγής της ιδιωτικής, όχι αυτή τη στιγμή της δημόσιας περιουσίας, προς, από την πλατιά, ας πούμε, κοινωνική και κατά κύριο λόγο λαϊκή βάση, σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους και ειδικά στις νέες νομικές μορφές που είναι τα λεγόμενα REITs, οι μεγάλες ακίνητες περιουσίας επιχειρήσεις, οι οποίες στην Ελλάδα μπόρεσαν να φτιαχνούν από το 2013 και μετά. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία γίνεται τώρα. Γι' αυτό βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό και ειδικά σε μια χώρα που δεν έχει παράδοση και ιστορία και το κίνημα δεν μπόρεσε να επιβάλλει κοινωνικές λύσεις για την επίλυση του θέματος της κατοικίας. Αυτή τη στιγμή, αν δεν απαντήσει το κίνημα και αντίστοιχα εδώ μπαίνει η συζήτηση, ας πούμε, και πώς μπορεί και η τοπική αυτοδιοίκηση να συνδράμει, στο να μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία, θα ζήσουμε μια στεγαστική κρίση που δεν έχει ξαναζήσει ο τόπος, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, ακριβώς διότι διαλύονται τα δίκτυα τα οποία συγκρατούσαν μέχρι σήμερα την ανεξέλεγκτη κατά τα άλλα πτώση του βιωτικού επίπεδου, και έτσι δεν έχουμε στον δρόμο, ας πούμε, να υπάρχουν τόσοι και τόσοι άστεγοι όσοι θα μπορούσαν να υπάρχουν ή, ξέρω εγώ, κατεστραμμένοι. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι, όχι όμως στο έδαφος που θα αντιστοιχούσε στην αλλαγή του βιωτικού επίπεδου που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Και αν δεν υπάρξει ένα δίχτυ σωτηρίας από τη μεριά του κινήματος και των Δήμων σε αυτή την κατεύθυνση, που να υπερασπιστεί αυτή τη δυνατότητα, τότε θα έχουμε μια πολύ ακραία κοινωνική καταστροφή που δεν έχουμε δει αντίστοιχη μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και λέω, ξανά και κλείνω σε αυτό, ότι ένα κεντρικό ζήτημα είναι το πώς θα συγκροτηθούν οι δυνάμεις του κινήματος της πόλης και θα παλέψουν απέναντι σε αυτές τις διαδικασίες, και εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί με όλες τις αγωνιζόμενες δυνάμεις. Και ένα δεύτερο πολύ κεντρικό ζήτημα είναι αν ο Δήμος θα σταθεί αρρωγός στην προσπάθεια υπεράσπισης της λαϊκής κατοικίας ή υπερασπιστής ή έστω, ας πούμε, με τη μορφή, ας πούμε, του εντολοδόχου της κρατικής πολιτικής. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρίτσου. Ζητώ από το σώμα να προηγηθεί η κυρία Γιώκα, επειδή μου έχει κάνει ένα αίτημα, αν δεν έχει αντίρρηση. Κυρία Γιώκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, απολογούμε. Προσπαθώ να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά έχω και μία κόρη ενός έτους και πρέπει να πάνω και εκεί συνεπής και πιο συνεπής. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα πω ότι συμφωνώ σε γενικές γραμμές με την εισήγηση του Ανδρέα του Γκυζιώτη. Εκφράζει μια ζωφερή πραγματικότητα κάποιων οικογενειών που την τελευταία δεκαετία περιήλθαν σε πραγματικά πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν μπορούμε παρά να συνταχτούμε με τις προτάσεις και να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση αλλαγή του πλαισίου, τόσο κεντρικά όσο και σε επίπεδο ΟΤΑ. Φωνάζουμε για την προστασία των σπιτιών, των αυτοκινήτων, των λογαριασμών, των λαϊκών οικογενειών. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να προσέξουμε να μην κρυφτούν οι συνήθεις ύποπτοι και να μην προστατευτούν οι μεγαλοφυλέτες και οι κακοπληρωτές πίσω από αυτές τις προσπάθειες και από αυτούς τους αγώνες. Σαφώς διαρκής πίεση στην κυβέρνηση για ισχυρότατη κοινωνική πολιτική και προστασία όσων έχουν ανάγκη, περισσότερα μέτρα κατά της φτώχειας, αλλά ταυτόχρονα όχι μόνο ανακούφιση της φτώχειας, αλλά και δημιουργία συνθήκων κοινωνικής αποκατάστασης. Αν γινόταν αυτή τη στιγμή ψηφοφορία, θα υπερψήφιζα το κείμενο. Απολογούμε για άλλη μια φορά. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μιλωνάκης έχει το λόγο. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον Ανδρέα τον Γκυζιώτη που έφερε αυτό το θέμα. Θεωρώ πως είναι συνεπής σε αυτά τα ζητήματα. Εγώ τον θυμάμαι από το 90, από την περιφερειακή που αγωνιζόταν και ήρθαν αποτελέσματα. Και πραγματικά, Ανδρέα, συγχαρητήρια και για την εισήγηση, για την οποία θέλω να πω ότι εκτός από το γενικό πολιτικό πλαίσιο που θα πρέπει να ψηφίσουμε και να πιέσουμε, και βεβαίως δεν διαφωνεί κανένας,
συμφωνώ απόλυτα που θέτει και ζητήματα με το τι ενέργειες πρέπει να κάνει ο Δήμος. Και αυτή είναι η ουσία εδώ, που υπάρχουν άλλοι Δήμοι, γιατί πραγματικά αυτό που πρέπει να δούμε στην αυτοδιοίκηση είναι οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που εφαρμόζουν πράγματα κόντρα στη γραφειοκρατία, κόντρα στους επιτρόπους, κόντρα στο σύστημα, γιατί έτσι έχουν αυτή τη φιλοσοφία και θεωρούν τον εαυτό τους ότι μπορούν να βγουν μπροστά και να υπερασπιστούν μια κοινωνία. Βεβαίως, αυτό για αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια δεν είναι κανείς χαρούμενος και είναι ζητήματα που εμείς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να τα δούμε. Και εδώ λοιπόν θα πω ότι ο Δήμαρχος θα έπρεπε να έχει βγει μπροστά. Νομίζω το όφιλε και από τις θέσεις του διαχρονικά υπηρετώντας τόσα χρόνια την αυτοδιοίκηση και από αυτά φυσικά που έχει πει κατά καιρούς. Και αν συνδέσουμε αυτό το θέμα με το προηγούμενο, ευτυχώς που δεν ακούσαμε ότι επειδή αποτελεί νόμο του κράτους, τότε γιατί να το συζητάμε. Θα πρέπει όμως να θυμηθούμε και να δούμε 2-3 ζητήματα και κλείνω με αυτά. Όταν ο Δήμαρχος τριμώγνεται, φταίνε οι υπηρεσίες. Φταίει ο Ταμείας, φταίει η γραφειοκρατία, φταίει ο Επίτροπος. Όταν όμως οι υπηρεσίες δουλεύουν, βάφουν, καθαρίζουν, φτιάχνουν γηπεδάκια όπως οφείλουν, τότε ο Δήμαρχος πανηγυρίζει και υπερηφανεύεται για το έργο που κάνει. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι η φιλοσοφία μας. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, ο Δήμαρχος να σταματήσει να αυτοδιαφημίζεται ποστάροντας κάθε μισή ώρα φωτογραφίες από τα αυτονόητα έργα που πρέπει να κάνει ο Δήμος και να εξοικονομήσει χρήματα, για τα οποία να βρούμε τον τρόπο πώς θα διαθέσουμε αυτά τα χρήματα στους, στους αδύναμους πολίτες μας, της πόλης μας. Λοιπόν, προσωπικά αυτό θα περίμενα από ένα Δήμαρχο και μια Δημοτική Αρχή που αγωνιζόταν χρόνια να κατακτήσει το Δήμο και έχει αριστερό πρόσημο στην πολιτική της. Και κλείνω λέγοντας ότι αυτοί οι οποίοι έλεγαν για συσάχθεια και ήταν στο κίνημα «Δεν πληρώνω», κάθονται από την αποκεί πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι από εδώ. Και αυτοί ήταν κιόλας που έστελναν ραβασάκια στους δημότες για να πληρώσουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πιέρη, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ο κύριος Ιαμπάς έχει το λόγο. Το θέμα είναι και πολιτικό και κοινωνικό. Μ' ανησύχησαν όμως τα στοιχεία του Ανδρέα. Πριν 2 μήνες, 2,5 περίπου, είχα πάρει και εγώ στοιχεία από την Οικονομική Υπηρεσία. Ήτανε τότε οι οφειλέτες περίπου κάτω από 800 ευρώ, 30.200 κάπου εκεί. Τώρα ανέφερες ότι είναι 31 τόσο, πάνω να πει ότι έχουμε αύξηση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό. Τότε, όπως ξέρεις, πριν ένα μήνα έκανα μια δήλωση εδώ με το συγκεκριμένο θέμα και με μια πρόταση η οποία δεν διαφέρει με μια από τις δύο που κάνεις και εσύ. Το θέμα είναι πολιτικό. Θα προσπαθήσω να είμαι ρεαλιστής. Πράγματι, η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη που δεσμεύει τους υπαλλήλους. Για να ξεφύγω με αυτόν τον κάβο και να πάμε στο δεύτερο ερώτημά σου, πρέπει να παρέμβει ο Δήμαρχος. Και ο Δήμαρχος μπορεί να παρέμβει με έναν τρόπο, με το εντέλεστε, για να δοθεί η λύση. Οι υπάλληλοι. Μην προσπαθούμε να τους φορτώσουμε την ευθύνη να πούνε δεν στέλνουμε. Να το ξέρω, είναι ο νόμος και ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Ένα δεύτερο. Πάμε τώρα στο τεχνικό κομμάτι. Είναι δεδομένο με βάση το νόμο και την πραγματικότητα ότι αυτά τα λεφτά κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Και σίγουρα δεν θα τα πληρώσουν οι τραπεζίτες. Να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα λοιπόν θα επιβαρύνουν τους υπόλοιπους πολίτες. Εάν πούμε για χαρισμό, έτσι να χαριστούν τα δάνεια. Εκεί λοιπόν. Μέσα στην κοινωνική ευαισθησία του καθενός πρέπει να γίνει ένας βαθιά σοβαρός έλεγχος ώστε πίσω από αυτή την προσπάθεια να μην καλυφθούν οι κακοπληρωτέ ή οι άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλη περιουσία και οι οποίοι την έχουν μεράσει σε ανθρώπους, σε δικούς τους ανθρώπους. Εκεί λοιπόν αυτό θα είναι κοινωνικά άδικο για τους υπολείπους. Άρα λοιπόν τεχνικά, Αντρέα, γι' αυτό και σου έκανα την ερώτηση προηγουμένως να το διαχωρίσουμε σχετικά με αυτά που ανέφερες. Λοιπόν, αυτά λοιπόν συμφωνώ και εγώ απόλυτα σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία, σε ό,τι αφορά τους κοινωνικά αδύναμους. Θέλω λίγο χρόνο, βέβαια. Θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να δοθεί ένα δίχτυ προστασίας σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, ώστε να μην επιδεινωθεί η κατάσταση και δημιουργηθούν σοβαρά οικογενειακά προβλήματα σε πάρα πολλούς.
Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν ο Δήμαρχος είναι σε θέση ή και αποφασίσει να λύσει το δεύτερο κομμάτι της πρότασής του, αφορά τον ίδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, αυτό είναι ποινική παράβαση κατευθείαν. Θα το πούμε μετά αυτό. Ο κύριος Σαΐας έχει το λόγο. Μια μικρή ενημέρωση. Το εντέλεσθε είναι ποινική παράβαση κατευθείαν. Δεν είναι το ίδιο. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Έχω στοιχεία στα χέρια μου, κύριε Δήμαρχε, και το ξέρετε πολύ καλά. Οι μηχανικοί δεν υπογράψαν τη μελέτη για το summer time και τους δώσατε εντέλεσθε να υπογράψουν παράνομα. Προς παρουσία όλων. Δώσατε εντέλεσθε να υπογράψουν παράνομα, γιατί σας ενημερώσαν εγγράφως ότι αυτό που συγκεκριμένο... είναι παράνομο. Άρα λοιπόν, κύριε Τσιαμπά, ότι είναι παράνομη ενέργεια, όπου θέλετε την κάνετε, όπου θέλετε την κύριε Τσιαμπά, κύριε Τσιαμπά, είναι σαφής ο νόμος που αφορά το συγκεκριμένο και μπορεί και να τον δείτε. Είναι άλλο εκείνο, άλλο το άλλο. Ο κύριος Ισαΐας, λοιπόν, άμα συμφωνείτε. Πάμε λοιπόν επί του θέματος, ο κύριος Ισαΐας έχει το λόγο για 2 λεπτά. Κύριε Γκόνη, περάστε μέσα. Μη φοβάστε. Καθίστε. Καθίστε να σας πω. Μετράει ο χρόνος σας. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θα πω κάποια πράγματα και θα προτείνω στο Δήμο. Ήρθεν η ώρα σας. Ναι. Ορίστε. Ήρθεν. Ελάτε. Λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστώ να φέρνει σήμερα την εισήγηση η Λαϊκή Συσπήρωση για κατασχέσεις λογαριασμών και πληστηριασμούς και να ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Με κυβέρνηση, τη μνημονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ όλοι, ο κύριος Κονταξής δεν είναι αριστερός, όλοι εδώ πέρα είναι από... και η αίθουσα εδώ πέρα είναι το 1/3 γεμάτη. Να σας θυμίσω λοιπόν, όταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης ήταν ο σημερινός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και είχε φέρει τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα, ο μόνος που το είχε ψηφίσει μέσα σε αυτή την αίθουσα, γεμάτη την αίθουσα με κόσμο και με τους δημοτικούς, ήμουν εγώ, επειδή κάτι αναφέρθηκε. Και όταν ήρθαν να αποσταλούν οι φακέλοι των δημοσίων υπαλλήλων, τα λέω γιατί οι θέσεις μου και εμένα είναι σταθερές. Των δημοσίων υπαλλήλων να αποσταλούν στο Υπουργείο, επί Υπουργείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο μόνος που το ψήφισε από όλη την αίθουσα πάλι ήμουν εγώ. Αυτά για να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη για κάτι που υπόθηκε προηγουμένως. Είναι ντροπή, κύριε Δήμαρχε, και μετά θα πάω στις προτάσεις μου. Είναι ντροπή. Εσείς που για 18 χρόνια. Είχατε ένα σύνθημα, διεκδικούμε για την κοινωνία, και η αριστερή μνημονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε μία λέξη ανυπακοή, να κάθεστε και να λέτε τώρα να κάνετε μία επίσκεψη διαμαρτυρίας. Αυτό είναι, ή αυτό λέγατε στις 18 χρόνια. Πάμε λοιπόν στα... Αντιλαμβάνομαι όμως ότι εσείς πρωτίστως πρέπει να προστατεύσετε το συμφέρον του Δήμου και τα φορολογικά έσοδα του Δήμου. Εντάξει, και απ' την άλλη πρέπει με, και το λέω με όλη μου την καρδιά, με ανθρώπινη ευαισθησία να προστατεύσουμε τους πραγματικά αδύναμους. Σε αυτό είμαι μαζί σας. Ερχόμαστε όμως εδώ και βλέπω ότι με τα νούμερα γενικότερα δεν τα πάτε καλά. Γιατί βλέπω εγώ από τα στοιχεία που μου έδωσε τώρα ο Ανδρέας ο Κυζιώτης, ότι στην, εδώ θα σας βοηθήσω, κάνω προτάσεις, ότι στην ουσία εσείς στείλατε μόνο σε 3.700 κατοίκους, ενώ αυτοί που οφείλουν είναι 30.000. Και το κυριότερο από εδώ, βλέπω, λίγη ησυχία όμως κύριε Πρόεδρε, λίγη ησυχία. Βλέπω ότι αυτοί οι οποίοι χρωστάνε έως 300 ευρώ, είναι 29.469 πολίτες. Ένα λεπτό. 29.000. Αυτό τι σημαίνει, Ανδρέα Γκυζιώτη, διότι με τις κατασχέσεις δεν είμαι τόσο κατά όσο με τους πληστηριασμούς. Σημαίνει ότι αν γίνει ένας διακανονισμός των 120 δόσεων, όχι 200 που γράφεις, των 120, σημαίνει ότι ο κάθε οφειλέτης θα δίνει στο Δήμο 2,5 ευρώ το μήνα. Αυτοί που οφείλουν πάνω από 300 ευρώ είναι 2.280. Σε αυτούς, λοιπόν, θα πρέπει εσείς, η τεχνολογία έχει μεριμνήσει, πρώτον, να διαπιστώσετε ποιοι είναι οι μπαταχτζίδες και κατά δεύτερον, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι να κάνετε την ταύτιση. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έκλεισε μια επιχείρηση και χρωστάει δημοτικά τέλη 3.000 ευρώ και άνοιξε μια καινούρια επιχείρηση, σημαίνει ότι θα γλιτώσει τα 3.000 ευρώ ενώ διατηρεί επιχείρηση
στην Αγία Παρασκευή. Αυτός που χρωστάει 500 ευρώ και έχει το παιδί του στους παιδικούς σταθμούς. Γιατί δεν κάνετε την ταύτιση των στοιχείων. Η τεχνολογία σας τα παρέχει όλα αυτά. Απλά είναι αυτό που λέω πάντα, ότι δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να κατέχει την επιστήμη του management, η οποία δεν υπάρχει για χρόνια εδώ στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής. Έρχομαι λοιπόν και λέω... Ολοκληρώστε, κύριε Σαΐα. Καταρχήν για τη συσάχθεια, κύριε Μιλωνάκη, για τη συσάχθεια, κύριε Μιλωνάκη, για τη συσάχθεια που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, η συσάχθεια εφαρμόστηκε από το Σόλωνα και ήταν για διαγραφή ιδιωτικού και δημοσίου χρέους. Και όταν το ξεκίνησε, την κοπάνησε εξορία 10 χρόνια. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής, ότι είναι γεγονός ότι δεν μπορείτε να πάτε απέναντι στον κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, ούτε να μην εφαρμόσει το νόμο ο ειδικός ταμείας, Ανδρέα Αγγιζιώτη. Ο νόμος προστατεύει τους ακατάσχετους λογαριασμούς και όσοι άλλοι έχουν λογαριασμούς που έχουν πρόβλημα, έχουν κάνει τις αναλήψεις. Οπότε μη συζητάμε για καταστάσεις λογαριασμού. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι αντιτίθομαι στους πληστηριασμούς. Εμείς ως κυβέρνηση δεν διανοηθήκαμε να ξεπαγώσουμε τους πληστηριασμούς για τα ειρηνοδικεία και για τα συμβολιογραφία. Και έρχεται η αριστερή μνημονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κάνει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Εγώ θα σας πω το εξής. Εάν η ανεργία, και είμαι ξεκάθαρος και το έχω πει πανελλαδικά, εάν η ανεργία στην Ελλάδα ήταν στο ύψος του 7%, τότε θα συμφωνούσα να πάμε σε πληστηριασμούς σε ειδικές περιπτώσεις. Όταν ο άλλος δεν έχει πόρους εσόδων, δεν μπορείς να του παίρνεις το σπίτι. Και το σπίτι δεν είναι αν είναι λαϊκή κατοικία ή οτιδήποτε. Είναι κατοικία. Ξεκάθαρα. Ωραία. Λοιπόν, οι δράσεις. Εγώ προτείνω ότι ο Δήμος πρέπει να διαχωρίσει τις ενεργές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις οι οποίες χρωστούν ο επιχειρηματίας είναι ο ίδιος. Ναι, τα λέω για τα πρακτικά. Ο ίδιος ενώ έχει άλλη επιχείρηση τώρα, τους μπαταχτσίδες και αυτοί που επιθυμούν διακανονισμό 120 θέσεων. Φυσικό είναι ότι δεν προσήλθαν, διότι δεν στείλατε σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, για τους πληστηριασμούς το ψήφισαν στη Βουλή πάνω από 220 βουλευτές. Μεταξύ αυτών και η ομολογή σου. Η κυρία Ρεμπούτσικα έχει το λόγο. Στη δευτερολογία θα σας περιλάβω, μην ανησυχείς. Εγώ μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Πρόεδρε, μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Αν τα χρήματα που έχει εισπράξει ο Δήμος από τις κατασχέσεις των συμπολιτών μας διοχετευθούν, ενισχύσουν δομές που περιλαμβάνουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι άνεργοι, όπως είναι οι άνθρωποι με αναπηρίες, ακόμα και τα ουσιοεξαρτώμενα άτομα μέσω του προγράμματος της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας. Μόνο αυτό θέλετε, κύριε Ρεμπούτσικα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώτσας έχει το λόγο. Κύριε, ησυχία. Ησυχία και ηρεμία, ψυχραιμία. Καθίστε κάτω. Κύριε Ζορμπά, δεν βαρεθήκατε να το λέτε αυτό. Δεν βαρεθήκατε, αφού στο τέλος εκεί θα πάτε να κάνετε τις διάφορες εκδηλώσεις. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελάτε κύριε Γιώτσα, έχετε το λόγο. Καταρχήν, αν και σε αυτό το θέμα που εγώ θεωρώ στα 4 χρόνια ότι είναι το πιο σπουδαίο, βέβαια θα έπρεπε να θεωρώ πιο σπουδαίο και από το προηγούμενο. Γιατί είναι πιο σπουδαίο από το προηγούμενο? Γιατί πριν συζητάγαμε ποιοι θα διοικήσουν το Δήμο, ποιοι θα διοικήσουν την κοινωνία. Εγώ ρωτάω ποιους θα διοικήσουμε, ποιους δημότες θα διοικήσουμε, τι πεζοδρόμια, τι πάρκα, τι βρεφονιπιακούς σταθμούς, σε ποιους πολίτες. Στους πολίτες και στους δημότες που θα είναι δυστυχισμένοι γιατί χάσανε την ελευθερία τους, γιατί το σπίτι παρέχει ελευθερία, κύριε. Είναι αδιανόητο και πραγματικά, σας απαντώ κύριο Μιλωνάκη, γιατί δεν έχει σημασία από ποια θέση κάθεται κανείς, είναι αδιανόητο επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, εγώ πριν 4 χρόνια το θεωρούσα διανόητο, να μιλάμε αυτή τη στιγμή για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με τον τρόπο που γίνονται υπέρ των τραπεζών που έχουν βγάλει τεράστια κέρδη όλα αυτά τα χρόνια με παράνομους όρους, για να μην επεκταθώ. Θα σας πω μόνο το εξής. Η εισφορά του νόμου 128 του 1975
που έπρεπε να είχε καταργηθεί, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Ήταν πριν 42 χρόνια για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και όφιλε εδώ και 20 χρόνια να καταργηθεί. Τα χρήματα αυτά δεν ξέρει κανένας που πάνε. Μόνο αυτά είναι 20 δις. Λοιπόν, εμείς πρέπει, οφείλουμε να πιέσουμε να κουρευτούν τα δάνεια, τα χρέη στις εφορίες, τα χρέη στους δήμους. Αυτή είναι η πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρουμε και από εκεί και πέρα, κύριε Γκυζιώδη, όχι κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, κανένας πληστηριασμός λαϊκής κατοικίας. Γιατί και το σπίτι που μας άφησε ο παππούς μας στο χωριό έχει τη σημασία του. Λαμόγια και κακοπληρωτές είναι το 1% της ελληνικής κοινωνίας. Μπορούν να τους βρουν, εύκολα μπορούν να τους βρουν, πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για να τους βρουν. Εγώ είμαι διατεθειμένος σε οποιοδήποτε αγώνα να είμαι μαζί σας, αλλά αυτή η συζήτηση για μένα, μετά από 5 ώρες Δημοτικού Συμβουλίου, έπρεπε να είναι πρότιστη, να αφιερώσουμε μια ολόκληρη συνεδρίαση για αυτό το θέμα, γιατί καίει όλους τους ανθρώπους, όλοι χρωστάνε λίγο ή πολύ. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, για να μην δημιουργηθούν και δεύτερες σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι είμαστε αυτοδιοικητικοί. Ναι, είμαι αυτοδιοικητικός. Μαζί με τον Δήμαρχο, που τον θεωρώ και το θεώρησα κάποτε ιδανικό, εξακολουθώ τον αγώνα, είμαι στο πλάι του και θα συνεχίσω να είμαι, όμως πολιτικά εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ ασφάλει. Δεν έπρεπε ποτέ να φτάσει σε αυτή τη διαδικασία των πληστηριασμών. Κύριε Γκυζιώδη, όμως, να πω και το άλλο. Θα μπορούσατε πριν 4 χρόνια, πάλι πολιτικά εννοώ, να είστε στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ και να κυβερνάτε αυτόν τον τόπο και να του ρίχνετε τα αριστερά σκαμπύλια. Δεν το επιλέξατε. Αφήσατε τους ΑΝΕΛ δίπλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εδίνη έχει το λόγο. Κύριοι, παρακαλώ. Λοιπόν, Αντρέα. Παρακαλώ. Αντρέα, ό,τι μόλις πήρα. Μισό λεπτό, κυρία Εδίνη, μισό λεπτό. Αφού ησυχάσουν πρώτα. Κυρία Εδίνη, έχει το λόγο. Ναι. Μόλις πήρα στο mail μου αυτό το κείμενο και τις προτάσεις σου, θέλω να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί στον Αντρέα πάντα του λέω και του ζητάω να μην έρχεται εδώ να λέει κάτι γενικό, αλλά να έρχεται με προτάσεις. Και πραγματικά μου έδωσε μεγάλη χαρά όταν το είδα αυτό το πράγμα. Ξεκίνησα βέβαια να διαβάζω με μεγάλη προσοχή όλο αυτό το κείμενο. Ο νόμος 4472, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ άνοιξε το δρόμο για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Στη συνέχεια, η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την εγκύκλιο. Γίνεται πλέον φανερό ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε φαινόμενα μαζικών πληστηριασμών από το σύνολο των κρατικών φορέων, εφορίας, ασφαλιστικά ταμεία μέσα. Συμφώνησα. Η επίθεση αφορά όλα όσα με κόπους μιας ολόκληρης ζωής, στο στόχαστρο κυβέρνησης κομμάτων που υπηρετούν τα μνημόνια, ναι, είναι ένα κόμμα δυστυχώς και αυτό που υπηρετεί μνημόνιο, φοροεισπρακτικών μηχανισμών, βρίσκονται τα λαϊκά νοικοκυριά που χρωστούν μικρά ποσά. Αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ, ότι είναι στο στόχαστρο τα λαϊκά νοικοκυριά. Κάτι έχει κάνει, γιατί λες μετά την ίδια ώρα που τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα κατάφεραν τα χρέη τους να είναι ξεγραμμένα. Αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ. Νομίζω ότι κάτι έχει γίνει. Σε όλα τα άλλα έτσι συμφωνώ. Όλα καλά. Εδώ όμως, Αντρέα, που λες ότι το ζήτημα είναι πολιτικό, υπάρχει θέμα εφαρμογής του νόμου από τους εργαζόμενους, του Δήμου. Κοίταξε, νομίζω το να ζητάμε από τον υπηρεσιακό να μην πειθαρχήσει. Δεν είναι τρόπος αυτός, κατά τη γνώμη μου, να αντιπαλέψουμε έναν άδικο νόμο. Μπαίνω λοιπόν στις προτάσεις. Διεκδίκηση από την κυβέρνηση για άμεση νομοθετική ρύθμιση που να προστατεύει τη λαϊκή οικογένεια με πληστηριασμούς μέσα. Πλήρης διαγραφή σε άτομα που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το Β' που έχεις εδώ πέρα. Ναι, συμφωνώ. Πλήρης διαγραφή σε πολύτεχνους, τρίτεχνους, αμαία, μονογονεϊκές κτλ. Ναι. Λες μετά, από 12 μέχρι 25, να γίνει διαγραφή προστίμων, ναι, και προς αυξήσεων, ναι.
και καταβολή του χρέους 200 δόσεις. 17 χρόνια είναι οι 200 δόσεις. Από 25 μέχρι 50, ναι, θα διαγραφούν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Και 150. Πόσα χρόνια. Ολοκληρώστε, κυρία Ειδίνη. 150 δόσεις. Συγκρότηση επιτροπής από υπαλλήλους, ναι, βεβαίως αυτό. Άμεση διεκπαιρέωση, ναι, σε όλα, ναι. Δημόσια συγκέντρωση και διαμαρτυρία, να την κάνετε, αλίμονο. Καλούμε άτομα, φορείς και συλλογικότητες. Επιτροπή αγώνα, να το κάνετε, αλίμονο. Με, με, με. Αυτά. Τα δύο τελευταία, αντί ναι, είναι με. Όχι, λέμε τα δύο τελευταία. Να τα κάνουνε. Με, να τα κάνουμε. Να τα κάνουνε, γιατί όχι. Να τα κάνουμε. Όχι, να τα κάνουνε. Όχι. Λοιπόν. Εγώ λέω συγκρότηση έχει... επιτροπής από υπαλλήλους και... της κοινωνικής υπηρεσίας, όλα σε όλα, ωραία. Συμφωνώ. Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της κυρίας Αηδίνη, ο κύριος Δάρας να έρθει στο μικρόφωνο, όνομα και ιδιότητα, και να μας πει την εισήγησή του για δύο λεπτά, όπως η Δημοτική Σύμβουλη. Ελάτε, κύριε Δάρα. Πάρτο. Πείτε μας όνομα και ιδιότητα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ονόμαζομαι Δάρας Γιώργος, είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου του Τσακού. Και με αυτή την ιδιότητα συμμετέχω και μιλάω σήμερα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Είναι θλιβερό, βέβαια, το σχόλιο. Αν βγάζαμε μια φωτογραφία σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη στέλναμε στους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα πληστηριασμών ή κατασχέσεων λογαριασμών, στη χειρότερη περίπτωση θα μας έπαιρναν με τις πέτρες, για να μην πω και τίποτα άλλο. Είναι θλιβερό. Έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι εδώ. Είναι ζήτημα κοινωνικό και νομίζω ότι αυτό και μόνο συναντά μία υποβάθμιση του ίδιου αυτού του σοβαρού προβλήματος. Τα στοιχεία που έδωσε ο Ανδρέας Ογκυζιώτης είναι συγκλονιστικά. Εμείς, σαν Σύλλογος Τσακού, έχουμε πάρει απόφαση. Είμαστε ο μοναδικός σύλλογος που πήραμε απόφαση για τους πληστηριασμούς. Την έχουμε πάρει την απόφαση πριν δύο μήνες. Να σταθούμε σε κάθε τσακιώτη ή σε και κάθε συνδημότη μας, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ταξικό και είναι και πολιτικό, διότι οι μεγαλοφιλέτες έχουν τη δυνατότητα, τους δίνει τη δυνατότητα ο νόμος, να φοροδιαφεύγουν. Άρα λοιπόν, έτσι πρέπει να το δούμε, και να δούμε πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους κατοίκους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το ζήτημα. Πώς θα μάθουμε ποιοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Πώς θα γίνει γνωστό ποιοι κάτοικοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατασχέσεων. Υπάρχει μια περηφάνεια στον κόσμο. Ντρέπεται να πει το πρόβλημά του. Εάν δεν βγούμε ανοιχτά, εάν δεν κάνουμε μια συγκέντρωση κατά των πληστηριασμών, εάν δεν γίνουν διαμαρτυρίες σε δημόσιους φορείς, σε ταμεία, σε εφορίες, σε ασφαλιστικούς φορείς, δεν πρόκειται κανείς, και τελειώνω, για να μην εκμεταλλευτώ το χρόνο από τους υπολείπους, να μπορέσει να έρθει δίπλα σε εμάς για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε και με όρους κινήματος να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Θεοδωροπούλου, ελάτε. Πείτε μας όνομα και ιδιότητα και πείτε μας την άποψή σας. Θεοδωροπούλου Πινελόπη, γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σφίγγει τη θηλιά του χρέους στο λαιμό του λαού. Ένα χρέος το οποίο δεν το δημιούργησε ο ίδιος ο λαός, αλλά του το φόρτωσαν με τις πολιτικές τους όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις, που σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης ανακεφαλαιοποίησαν επανειλημμένους τους τραπεζικούς ομίλους, στήριξαν τα μονοπόλια, συνέτριψαν μισθούς, δικαιώματα των εργαζομένων και εξαπέλυσαν φοροκαταιγίδα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η λαϊκή οικογένεια να πληρώσει τις υποχρεώσεις της, ούτε καν να καλύψει τις βασικές ανάγκες της. Μετά τα μέτρα εξασφάλισης υφαρπαγής της λαϊκής κατοικίας από τις τράπεζες με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, προχωρούν ακόμα παραπέρα με την απόφαση για κατασχέσεις ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι μία απόφαση που βάζει σε άμεσο κίνδυνο την πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών σε μία περίοδο που τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ξεπέρασαν τα 105 δισεκατομμύρια ευρώ,
με το 80% αυτών να είναι ποσά μέχρι τις 3.000 ευρώ και τις κατασχέσεις να ξεκινάνε από τα 500 ευρώ οφειλής. Όσες κορώνες και να βγάζουν κυβερνητικά στελέχη ότι ο λαός δεν κινδυνεύει και ο στόχος τους είναι οι μεγαλοφυλέτες, είναι κούφια λόγια. Απαιτούμε εδώ και τώρα προστασία της λαϊκής κατοικίας με νόμο, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, καμία κατάσχεση λαϊκής κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, να σταματήσουν τώρα οι κατασχέσεις μισθών και συντάξεων από τραπεζικούς λογαριασμούς, πάγωμα χρεών για άνεργους και διαγραφή ανατοκισμών δανείων, διαγραφή δανείων ανέργων και εργαζομένων που έχουν υποστεί μειώσεις στους μισθούς, όχι στη φορολογιστία, αφορολόγητο όριο στα 20.000 ευρώ προς αυξημένο 5.000 για κάθε παιδί και κατάργηση του ένφια και όλων των χαρατσιών. Ευχαριστούμε. Η πρόεδρος, η κυρία Κουτσογιάννη, έχει το λόγο. Όνομα και ιδιότητα. Μην πας κοντά στον Ισαία. Έλα, πάμε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Η Βούλα Κουτσογιάννη, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Κοντοπεύκου Παραδείσου Πευκακίων. Δεν θα μπορούσαμε να μην μεταφέρουμε την άποψη του Συλλόγου και βεβαίως την αγωνία των μελών μας όταν μάθαμε ότι γίνεται αυτό εδώ το θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο. Το τόσο ευαίσθητο και το πόσο τόσο επίκαιρο στις μέρες μας. Θα πω δύο λόγια και θα ακουστεί ότι επαναλαμβάνομαι, μιας και όλα αυτά που παρακολουθώ αυτή την ώρα που είμαστε εδώ πέρα, διαπιστώνω ότι συγκλίνουμε όλοι σε αυτό που είχα σκοπό να μεταφέρω. Καταλαβαίνουμε ότι η κεντρική διοίκηση, η εξουσία σας μεταφέρει σαν Δήμος τέτοιες αρμοδιότητες που σας φέρνει αντιμέτωπους με τους δημότες σας, στους οποίους έχουμε διαπιστώσει και η δική σας διοίκηση και όλες οι προηγούμενες, με κοινωνική πολιτική, βρισκόσασταν όλοι στο πλευρό τους. Τώρα, με τις ανάγκες αυτές που βρέθηκαν οι δημότες μας, είστε αντιμέτωποι. Η σκέψη μας ήταν και μία πρόταση ότι, ναι μεν είναι καταγεγραμμένοι αυτοί που οφείλουν, να γίνει ένας διαχωρισμός ξεκάθαρος ποιοι είναι οι κακοπληρωτές και ποιοι πραγματικά αυτοί που έχουν ανάγκη και βρίσκονται σε αυτό το σημείο, γιατί δεν θέλουμε να καλύψουμε κανέναν από αυτούς που βάζουν προτεραιότητες την καλύτερη ζωή τους ή άλλες ανάγκες. Είμαστε μια κοινωνία που οι περισσότεροι γνωριζόμαστε. Δεν θα συμμεριστώ κάποιον που οφείλει σήμερα και είναι στη λίστα αυτών των 30.000 ατόμων. Τον βλέπω όμως από την άλλη στιγμή, επιλογή του είναι να αλλάξει το αυτοκίνητό του. Θα πω εγώ ένα παράδειγμα. Γι' αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρος ο διαχωρισμός. Όχι όλοι στον ίδιο παρονομαστή. Θα σταθούμε στον πλευρό των αδυνάτων και αυτό θα μπορούσε να γίνει πέρα από την καλή μας θέληση που έχουμε και όπως αντιλήφθηκα και ο Δήμαρχος με την εισηγήσή του αυτό κατέθεσε, με μια επιτροπή διαπαραταξιακή που και εκεί όλοι πάλι στο ίδιο συμφωνήσαμε. Άρα, η κοινωνική υπηρεσία, ας πούμε, να είναι ο ιστός και η επιτροπή, μην τα ρίχνουμε όλους τους υπαλλήλους και δεν ξέρουμε και μάλλον ξέρουμε τι φόρτο έχουν και πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι, να το υπολογίσουμε και αυτό, δυστυχώς, αλλά μια διαπαραταξιακή επιτροπή θα βοηθήσει και δεν θα αφήσει υπονοούμενα. Αυτά τα δυο, αν βάλουμε σαν στόχο, όλοι βλέπω το ίδιο ζητάμε. Απλά τους κάνουμε μια πολύ ωραία ανάλυση. Εγώ θέλω να μεταφέρω αυτό από το Σύλλογο μας. Και αν νομίζετε ότι μπορούμε να σταθούμε αρρωγή, ζητήστε μας ό,τι νομίζετε. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Πετρή έχει το λόγο. Όνομα και ιδιότητα, καθίστε σε ένα μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Δέσποινα Πετρή. Είμαι αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Γυναικείου Συλλόγου Αγίας Παρασκευής. Με το Διοικητικό Συμβούλιο που κάναμε σαν Σύλλογος, θα αναφέρω το εξής. Ο Δημοκρατικός Γυναικείος Σύλλογος Αγίας Παρασκευής, μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, εν συντομία ΟΓΕ, στηρίζει το πλαίσιο και τις προτάσεις της Λαϊκής Εισπύρωσης Αγίας Παρασκευής σχετικά με το θέμα που θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 5η 17 Μάη. Οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
το πλαίσιο και τα μέτρα προστασίας του λαϊκού εισοδήματος και της κατοικίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να πάρει αποφάσεις στην κατεύθυνση να μην υπάρξει κανένας πληστηριασμός για τις λαϊκές οικογένειες, για τους οικονομικά αδυνάμους. Θα είμαστε μαζί στους αγώνες. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Καρασταμάτη, συνταξιούχος ΙΚΑ, ελάτε σε ένα μικρόφωνο, όνομα και ιδιότητα. Γιατί είμαι συνταξιούχος ΙΚΑ. Μέρη Καρασταμάτη. Μην ακούτε τι λέει ο κύριος Τσιαμπάς καθόλου όμως. Όχι. Πάμε. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό δεχόμαστε, όχι μόνο βέβαια τον τελευταίο, αλλά το λέω πιο έντονα. Όνομα ιδιότητα. Καρασταμάτη Μέρη, εκπροσωπώ το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ. Δεχόμαστε λοιπόν ένα μπαράζ απειλών τον τελευταίο καιρό. Απειλές από την εφορία ότι θα κάνουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Απειλές από τα ταμεία, απειλές από τις τράπεζες. Υποθέτω το ίδιο και από ΔΕΗ τέτοιους οργανισμούς. Και τώρα, μέσα σε όλα αυτά, φτιάχνεται και ένας νόμος, ο οποίος βάζει και τους Δήμους να απειλήσουν με τον ίδιο τρόπο για κατασχέσεις και για πληστηριασμούς. Αισθάνομαι δηλαδή πλέον ότι έξω από τις πόρτες μας γίνεται ένας συνωστισμός ποιος θα πρωτοπάρει το σπίτι, ποιος θα πρωτοπάρει λογαριασμό. Και λογικό είναι όλοι μας να ανησυχούμε. Θεωρώ ότι ο Δήμος πρέπει να είναι ασπίδα προστασίας των δημοτών, των πολιτών της Αγίας Παρασκευής και οποιοδήποτε βέβαια άλλος Δήμος, και όχι να μπαίνει στη διαδικασία, παρόλο που ξέρω ότι αυτό είναι νόμος του κράτους, αλλά η αντίσταση νομίζω πως είναι ο μόνος δρόμος, το μόνο που μπορεί να κάνει ένας Δήμος. Εξάλλου, οι νόμοι είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων, πάντοτε. Και μια και εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή τους συνταξιούχους, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, παρά να υπενθυμίσω ότι οι συντάξεις όλων έχουν φτάσει στα τάρταρα, ότι επίκυνται καινούργιες μειώσεις συντάξεων και μάλιστα δραματικές, και ότι οι συντάξεις πλέον δεν συντηρούν μόνο την οικογένεια που παίρνει τη σύνταξη, αλλά συντηρούν και οικογένειες παιδιών, εγγόνια κτλ. Εμείς συντασσόμαστε με την πρόταση της λαϊκής εισπύρωσης και θα ήθελα να καλέσω και το Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον όσους υπάρχουν εδώ πέρα, να υπερψηφίσουν τη συγκεκριμένη πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Δήμαρχος, μια κουβέντα. Επειδή πρέπει να φύγω, γιατί έχω και ένα ιατρείο που το έχω κάνει νυχτερινό, θα διαβάζω και συμφωνούμε να ψηφίσουμε έτσι όπως είναι γραμμένο το κείμενο από τον Ανδρέα τον Κιζιώτη. Πρώτον, διεκδίκηση από την κυβέρνηση για άμεση νομοθετική ρύθμιση που προστατεύει τη λαϊκή οικογένεια Α, Β, Γ, Δ. Έτσι. Λοιπόν, εμείς το ψηφίζουμε αυτό όλο, να το διεκδικήσουμε και πάνω απ' όλα να κάνουμε τη διαπαραταξιακή επιτροπή που να εξετάσει τις κατηγορίες με εκπροσώπηση της οικονομικής υπηρεσίας, είναι η πρόταση δικιά μας, που θα έρθει με συγκεκριμένη πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο δια ταύτα. Όχι απλώς τη διεκδίκηση, αλλά να κάνουμε μια επιτροπή, και βεβαίως είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή πληστηριασμού από το Δήμο, και βεβαίως ζητάμε την κατηγορηματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Αλλά νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το ψηφίσουμε ως έχει, ως διεκδίκηση καταρχήν, με τις λεπτομέρειες που το συναντούν και τη διεκπαιρέωση του κοινωνικού τιμολογίου. Λοιπόν. Άρα μπορούμε να πάμε σε ένα με ομόφωνη ψήφιση αυτού του. Συγχωρέστε. Ωραία. Να μορφοποιήσει την πρόταση ο κύριος Ζιώσης και να πάμε σε ψηφοφορία. Να πω ότι η διαδικασία έχει τη δικιά της αξία. Μισό λεπτό. Να κάνει την πρόταση ο Ανδρέας. Αν θέλει να συμπληρώσει κάτι, κύριε Ζορμπά, να συμφωνήσουμε και να πάμε σε ψηφοφορία. Ωραία. Για συμπλήρωση, κύριε Ζορμπά, για να κάνει την πρόταση ο κύριος Ζιώσης. Λοιπόν, προς τον Δήμαρχο, βέβαια, και ας να μπει και πρόταση, άμα μπορεί να μπει. Αύριο το πρωί, κύριε Δήμαρχε, με εντολή σας, οι υπάλληλοι που είναι στα έσοδα που ασχολούνται στην καταγραφή των χρεών αυτών, να ασχοληθούν με τα κοινωνικά τιμολόγια και όταν τα τελειώσουν, να ξανασχολούνται με τις καταστάσεις. Και το δεύτερο, αύριο το πρωί να δώσετε εντολή στο γραμματέα να βεβαιώσει στην εφορία
τα χρέη των εργολάβων των ΔΕΚΟ αύριο το πρωί. Τη Δευτέρα θα περάσουν να δω αν τα συνοδότησε, θα κάνει τη βεβαίωση των χρεών των εργολάβων. Δεν έχω αντίρρηση. Μη συνδέεις όμως τη μία διαδικασία με την άλλη όσον αφορά αυτό που κουβεντιάζουμε απόψε. Δεν έχω αντίρρηση. Άλλος κάνει το ένα, άλλος κάνει το άλλο. Γιατί άλλος κάνει το ένα, άλλος κάνει το άλλο. Ακριβώς. Και να το κουβεντιάσουμε. Έλα, έλα. Λοιπόν, Αντρέα, λοιπόν, ο κύριος Γκυζιώτης έχει το λόγο. Απλά να πω ότι η διαδικασία όταν συμμετέχει και κόσμος και φορείς και λοιπά δίνει μια άλλη ομορφιά στο Συμβούλιο και με ένα άλλο πλούτο να το επιδιώκουμε. Τώρα, απλώς λέω το εξής. Πιο κατά τη γνώμη μου, περιφραστικά, θα βρούμε την Αγγελική μετά το διατύπωση ακριβώς. Ο Δήμος δεν θα προχωρήσει σε κανένα πληστηριασμό λαϊκής κατοικίας σε καμία κατάσχεση μισθού ή σύνταξης. Άμεση νομοθετική ρύθμιση που να προστατεύει τη λαϊκή οικογένεια από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, να δοθεί το δικαίωμα στα δημοτικά συμβούλια να αποφασίσουν διαγραφές οφειλών ανάλογα με την οικονομική τους αδυναμία και τα ειδικά κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Άρα, σύσταση επιτροπής, που είναι οι ειδικές προτάσεις μετά διαπαραταξίες κοινωνικής πολιτικής, βέβαια, εννοείται υπηρεσίας και διαπαραταξιακής, και τα υπόλοιπα τρία είναι νομική διευκόλυνση, ξέρω εγώ, πληροφόρηση. Ωραία. Και η συζήτηση κλπ. Επί της τελικής προτάσης του κ. Γκυζιώτη, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, είπε διαπραξή. Ομόφωνα, ομόφωνα. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.